Coach, καλώς ήρθες στην Αθήνα. Πρώτη φορά ως προπονητής της Maccabi. Κάνοντας τα πρώτα σου βήματα στην προπονητική σε ηλικία 19 ετών και πριν από 30 και χρόνια, φανταζόσουν ποτέ ότι θα ερχόταν η στιγμή που θα βρισκόσουν στο top επίπεδο της Ευρωλίγκα και θα έπαιρνες στο σεφ με την Maccabi? Και έχοντας ήδη δύο πρωταθλήματα και δύο τελικούς της Ευρωλίγκα στον ενεργητικό σου με τον Ολυμπιακό? Όχι. Δεν το φανταζόμουν. Ξεκίνησα την προπονητική από την αγάπη μου για το άθλημα. Δεν ήμουν και κάποιος ταλαντούχος, ιδιαίτερα ταλαντούχος αθλητής του μπάσκετ. Ήμουν πιο πολύ της δουλειάς. Μες στο γήπεδο δούλευα πολλές ώρες, προσπαθούσα να βελτιώνομαι. Όταν ξεκίνησα δούλευα τόσο πολύ και τόσο σκληρά, και ακόμα το κάνω δηλαδή, που δεν φανταζόμουν που θα φτάσω. Αυτό είναι το ωραίο ταξίδι και είναι ένα ταξίδι που συνεχίζεται ακόμα και είναι ένα ταξίδι που έχει και πολλές χαρές, έχει και πολλές λύπες. Ίσως περισσότερες λύπες. Ναι. Έχει πιο πολλές λύπες, πιο πολλές στεναχώριες, πιο πολλές δύσκολες στιγμές, αλλά έχει και την ικανοποίηση της δημιουργίας, έχει την ικανοποίηση του αποτελέσματος, έχει την ικανοποίηση ότι δημιουργείς κάτι έχοντας υλικό από εντελώς διαφορετικές κουλτούρες, με εντελώς διαφορετικά βιώματα, φτιάχνεις ένα σύνολο το οποίο γίνεται ανταγωνιστικό. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον να το πραγματοποιείς. Πέρσι αντιμετώπισες τον Ολυμπιακό μόνο στο Τελαβίβ, σε ένα match thriller μάλιστα, και δεν χρειάστηκε να έρθεις στο Φάλιρο, γιατί όταν ανέλαβες είχε ήδη παίξει, ναι, η Maccabi. Ναι. Μπορεί ένα τέτοιο match να είναι σαν όλα τα άλλα match? Όχι, δεν μπορεί να είναι σαν τα παιχνίδια που παίζεις με κάποια άλλη ομάδα. Γιατί όταν έχεις ζήσει κάποια πράγματα με την προηγούμενη ομάδα σου, είναι φυσιολογικό να έχεις δεθεί και με τα πρόσωπα και με την ομάδα και με όλα αυτά που έχεις περάσει, και τα καλά και τα άσχημα, όπως είπαμε πριν. Σίγουρα υπάρχει διαφορετική σύνδεση σε ένα τέτοιο μάτς. Παρ' όλα αυτά, όταν μπαίνεις στο γήπεδο, σκέφτεσαι το πώς θα κάνεις καλύτερα τη δουλειά σου και πώς η καινούργια ομάδα θα παίξει όσο καλύτερα γίνεται για να κερδίσει το παιχνίδι. Πάμε στη Maccabi, που είναι ένας από τους συλλόγους με τη μεγαλύτερη παράδοση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και ψάχνει την επιστροφή της στην ελίτ της Ευρώπης μετά από αρκετά χρόνια απουσίας από ένα Final Four. Υπό τις οδηγίες σου, η ομάδα δείχνει τελείως αλλαγμένη από πέρσι στο ξεκίνημα της σεζόν μέχρι και φέτος. Σε μια πρόχειρη έρευνα που έκανα, τα τελευταία 4,5 χρόνια μετά τη χρονιά που η Maccabi το πήρε το ευρωπαϊκό, έχει αρνητικό ρεκόρ στην Ευρωλίγκα, 44-60, μέχρι να αναλάβεις εσύ που έχεις 16-12. Πώς το κατάφερες όλο αυτό και πόσο ικανοποιημένος είσαι μέχρι στιγμής από αυτό το οποίο βλέπεις από την ομάδα σου στο γήπεδο? Εγώ όταν ανέλαβα τη Maccabi, καταρχήν πίστεψα στο ρόστερ, γιατί ήταν παίκτες που ήταν πολύ, από τη μια αθλητική, από την άλλη έμπειρη και ταλαντούχη. Τρεις κατηγορίες διαφορετικές. Προσπάθησα να παντρέψω αυτές τις τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις, να τις δώσω μια συγκεκριμένη οντότητα της ομάδος και να μπορέσουμε να αποκτήσουμε μια αγωνιστική ταυτότητα. Μια αγωνιστική ταυτότητα που ήταν διαφορετική όσο επιτοπλίσω με τα προηγούμενα χρόνια που η Maccabi έπαιζε ένα παραγωγικό μεν παιχνίδι με μεγάλη έμφαση στο επιθετικό κομμάτι. Εγώ δεν ήθελα να το σταματήσω αυτό και δεν θέλω να το σταματήσω, γιατί πραγματικά και η φετινή ομάδα έχει ταλέντο όπως και η περσινή. Απλώς θέλω να δώσουμε μια καλύτερη κατεύθυνση στο γήπεδο επιθετικά και αμυντικά, να βελτιώσουμε σίγουρα το παιχνίδι μας. Αυτή ήταν η πρώτη μου προσπάθεια και πέρσι όταν ανέλαβα, να βάλουμε κάποιες αρχές στο παιχνίδι μας και στην άμυνα, αλλά και στην επίθεση, να εκμεταλλευτούμε το ανοιχτό γήπεδο, την αθλητικότητά μας και το ταλέντο μας. Πόσο εύκολο είναι για έναν προπονητή να επιβληθεί πλήρως, και ειδικότερα για έναν προπονητή σαν και εσένα που είσαι λάτρης της πειθαρχίας αυστηρής, σε μια ομάδα που δεν έχει κανένα συμπατριώτη του? Δηλαδή δεν μιλάς με κανέναν την ίδια γλώσσα. Μιλάω με τον Βασίλη τον Γεραγωτέλη. Εντάξει, που είναι ο άμεσος συνεργάτης μου και με βοηθάει πολύ. Όπως και οι υπόλοιποι συνεργάτες μου, δηλαδή. Κοιτάξτε, ο παίκτης πρέπει, όταν καταλάβει ότι ο προπονητής
είναι δίκαιος ότι ο προπονητής προσπαθεί να τον βελτιώσει, προσπαθεί να του δώσει την καθοδήγηση και την κατεύθυνση για να παίξει καλύτερα, τότε δένεται με τον προπονητή και θέλει να κάνει αυτά που του λέει ο προπονητής του. Νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα και πέρσι αλλά και φέτος στη Μακάμπη, υπάρχει αυτή η καθοδήγηση και νομίζω ότι η καθοδήγηση αυτή έλειπε αρκετά χρόνια από τη Μακάμπη και χαίρομαι που και πολλοί παίκτες που το λένε αυτό, ότι θέλανε μια τέτοιου είδους καθοδήγηση. Και να κλείσουμε και με τον Ολυμπιακό, που περισσότερο από πλευράς αγωνιστικής εικόνας και λιγότερο από πλευράς αποτελεσμάτων, μέχρι χθες πραγματοποιούσε το χειρότερο ξεκίνημά του στην Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια. Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα και μετά από την ήττα της πρεμιέρας έχασε τον προπονητή του, άλλαξε ο προπονητής. Και από εκεί που δεν μπορούσε να κερδίσει ομάδες που δεν ανήκουν στη λεγόμενη ελίτ της Ευρωλίγκα, πήγε χθες και νίκησε την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Πώς τα εξηγεί όλα αυτά ο προπονητής που έχει να τον αντιμετωπίσει αύριο? Κοιτάξτε, σίγουρα η αλλαγή του προπονητή φέρνει μια άλλη κατάσταση, ας πούμε, στην ομάδα. Το σίγουρο είναι ότι μια τέτοια ομάδα θέλει χρόνο να δέσει, θέλει χρόνο να προσαρμοστεί, θέλει χρόνο να παίξει αυτό που θέλει ο προπονητής. Όταν όμως βρίσκεσαι στον Ολυμπιακό και σε κάθε τέτοια μεγάλη ομάδα, υπάρχει και πίεση για τα αποτελέσματα. Οπότε, αν δεν έρχονται τα αποτελέσματα, δεν έχεις χρόνο. Πιστεύω ότι στην αρχή πρέπει να κάθε τέτοια ομάδα κερδίζοντας αγώνες ουσιαστικά κερδίζει χρόνο για να μονταριστεί και να φτιάξει τη δομή της. Και πιστεύω ότι ένα τέτοιο δείγμα είδαμε χθες από τον Ολυμπιακό, ότι αρχίζει και παίζει ένα μπάσκετ που σίγουρα θέλει ο τωρινός προπονητής του. Και είχε κάποια κατεύθυνση στο γήπεδο χθες. Ήταν οι παίκτες του πολύ συγκεντρωμένοι και αποφασιστικοί και νομίζω ότι αυτό φάνηκε μέσα στο γήπεδο. Το σκάουτινγκ σας, φαντάζομαι, θα δυσκόλεψε με δεδομένο ότι άλλα είδατε στο μάτς με την Τζεσεκά σε σχέση με τα προηγούμενα μάτς και ενδεχομένως και άλλα να δείτε επιπλέον με την προσθήκη των δύο παικτών που θα παίξουν αύριο. Κοιτάξτε, ο Ολυμπιακός είχε καλά διαστήματα και σε άλλα παιχνίδια που έχασε. Απλώς, ξέρω εγώ, στη Βιτόρια. Προς το τέλος δεν πήγε καλά ή, ξέρω εγώ, με τη Zenit ξεκίνησε καλά εδώ και κάπου στην πορεία η Zenit ανέκαμψε και πέρασε μπροστά και κέρδισε το παιχνίδι. Είχε καλά διαστήματα. Απλώς αυτό το παιχνίδι ήταν το καλύτερο του παιχνίδι, το φετινό, και είχε διάρκεια περισσότερα από τα προηγούμενα παιχνίδια. Άρα είχε ποιότητα ο Ολυμπιακός, έχει ποιότητα και ήταν καλό που κέρδισε, για μας ήταν καλό που κέρδισε ο Ολυμπιακός χθες, γιατί όλοι κατάλαβαν ότι ο Ολυμπιακός είναι ακόμα δυνατός. Όταν έχεις μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό, δεν μπορείς να την υποτιμήσεις ποτέ. Είναι μια ομάδα που πάντα μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε αντίπαλο, αν δεν παίξει ο αντίπαλος καλά.